Κυρίες και κύριοι, για να ξεκινήσει αύριο και πάλι η δίκη για την άγρια δολοφονία της Δώρα Ζέμπερη. Πάμε να δούμε τι φοβούνται οι αρχές και έχουν προετοιμάσει δρακόντια μέτρα ασφαλείας, αλλά και τι λέει η μητέρα της άτυχης εφοριακού, μιλώντας αποκλειστικά στο Σταρ. Θέλω από το παιδί, αλήτη! Αλήτη, θέλω από το παιδί πίσω! Κάτι μου τον βλέπω αυτόν και δεν θέλω. Μας τυρανάει τόσο καιρό και εμένα και τα παιδιά έχουμε χάσει τα πάντα έχουμε χάσει. Ο διάολος ο μεταμορφωμένος, όπως είναι ο διάολος που ήρθε να σκοτώσει το παιδί μου στη γη. Δεν εξηγείται αλλιώς, το παιδί μου ήταν αγγελούδι. Παναπατή μου, αλήτη! Να καταδικαστεί αυτός όπως αρμόζει. Εικόνες σαν και αυτή με τον πατέρα της Δώρα Ζέμπερη να επιχειρεί να λιντσάρει τον καθομολογίαν δολοφόνο της κόρης του θα προσπαθήσουν να αποτρέψουν αύριο οι αρχές. Στόχος τους ο Μανώλης Οροπίδης να μην έρθει σε επαφή με την οικογένεια της άτυχης κοπέλας εντός και εκτός δικαστηρίου. Να βρεθεί πραγματικά η αλήθεια του τι συνέβη εκείνο το μοιραίο απόγευμα και γιατί ο δράστης οδηγήθηκε σε αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα. Το μεγάλο ερώτημα στο οποίο πατάει και η υπεράσπιση του Μανώλη Σωροπίδη είναι σε ποιον ανήκει το δεύτερο DNA που βρέθηκε πάνω στην άτυχη εφοριακό. Αυτό που κάνει εντύπωση είναι ότι δεν έχει προταθεί κανένας μάρτυρας υπεράσπισης από πλευράς του κατηγορουμένου. Δεν μπορεί να ισχυρίζεται ότι κάποιοι τον έβαλαν και να μην προσκομίσει έστω μία μαρτυρία κάποιου ανθρώπου όπου γνώριζε για κάποιους άλλους ή να προσκομίσει ένα αποδεικτικό στοιχείο. 10 είναι οι μάρτυρες που θα καταθέσουν αύριο στη δίκη, η οποία διεξάγεται χωρίς την οικογένεια της Δώρα Ζέμπερη, μετά τα επεισόδια που είχαν γίνει εντός της αίθουσας την περασμένη εβδομάδα. Αλλάζουμε κλίμα και θα πάμε στο διπλωματικό θρίλερ που βρίσκεται σε εξέλιξη μετά την απόφαση.